Ποδοσφαιριστές και διαιτητές κάνουν τώρα την είσοδό τους στον αγωνιστικό χώρο και πλέον μυστική του πρωταθλήματος. Υπενθυμίζω, Πάφος στους 10 διαφορετική σειρά. Παιχνίδι που ξεκίνησε με την Πάφος στην πρώτη κατοχή. Σεπάκ δεν μπόρεσε να κλέψει ο Μπρούνο. Πολύ καλό σούτ από τον Ισάμ Σεπάκ. Άστοχο όμως το 30. Θα είναι ο έξτρα χρόνος. Ταλσιό πιέζει αποτελεσματικά τον Ικόκο. Σαρφό δοκιμάζει σούτ και στέλνει την μπάλα έξω. Στο 45-1 ο Αποέλ δημιουργεί την καλύτερη ευκαιρία της. Τον καλά. Σούτ του Σαρφό άστοχο στο 45-3. Και είναι περισσότεροι συμπαίκτες τους. Είναι ήδη εντός ή στα όρια της αντίπαλης περιοχής. Ο Μπότσκα γεμίζει και φαγιά φεύγει έξω. Στο 58 η Πάφος απειλεί για πρώτη φορά στο παιχνίδι. Τράγκομιρ δοκιμάζει σούτ, μπάλα φεύγει έξω. Την δημιουργία κινδύνων στην εστία του Μπέλετς μετά το λάθος που έγινε. Έχουμε πτώσει στην περιοχή και πέναλτι για την Πάφο που δεν μπορώ να πάρω ξεκάθαρη θέση. Όντως offside υποδεικνύεται. Πολλά και στο παρελθόν ότι τέτοιες οριακές φάσεις καλό είναι να περιμένουμε να τραβηχτεί η γραμμή και μετά να παίρνουμε θέση. Διαφάνειες. Ανοίγει για τον Γαβριήλ. Θα κλείσει την μπάλα από τον Γκολντάρ. Ήρθε όμως να μαζέψει τον καλά. Πολύ καλή σέντρα του και φαγιά γκολ. Βίλσον Εντουάρτο. Στο 81 δίνει προβάδισμα στον Αποέλ. Ξαναβλέπουμε τη φάση με τον Διαφάνειες να είναι αυτός που προώθησε για τον Γαβριήλ. Ο Γκολντάρ έκοψε προς στιγμήν. Ο Εντογκαλά ανέβηκε. Σέντρα ακριβίας για το κεφάλι του Βίλσον, που σηκώθηκε εντελώς μόνος του στην αντίπαλη περιοχή και νίκησε τον Ιβουσίτς. Η Κόκο τώρα υποδεικνύεται το έξτρα 7 λεπτό. Από τον Σαλάμοβιν την ταχύνη μπαίνει στην περιοχή. Συνεχίζει την προσπάθειά του. Ο Μπέλετς απομακρύνει με το πόδι. Λογικά οδεύουμε προς την ολοκλήρωση της αναμέτρησης. Και ενώ βγαίνει δεύτερη κίτρινη κάρτα στο Γαβριήλ. Στο 90-9. We'll be right back.